Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με βλέπετε έτσι χαμογελαστό, γιατί μου άρεσε ένα tweet που διάβασα σήμερα για την κυρία Μακρύ, που έχει γίνει θέμα βεβαίως η άποψή της να τυπωθούν 100 δις στην Ελλάδα ευρώ. Λέει η κυρία Μακρύ λοιπόν, λένε στην κυρία Μακρύ κάποιος στο tweet, «Ραχίλ, κάντα 300 τα δις για να μην μας πούν και ψιλικατζίδες». Λοιπόν, τέλος πάντων. Πέρα από αυτό και πέρα από τα ραχιχίλιαρα, υπάρχουν τα δύο σοβαρά θέματα της ημέρας, που είναι η αποδέσμευση του ελβετικού φράγκου από την τιμή του που ήταν σταθερή στο 1,20 και τις επιπτώσεις που έχει αυτό σε 70.000 δανειολήπτες που έχουν πάρει δάνεια με ρήτρα ελβετικού φράγκου κατόπιν υποδείξεων των τραπεζών. Δυστυχώς οι τραπεζίτες έχουν παρασύρει τους δανειολήπτες. Έχει πληρώσει κάποιος 60.000 από τις 100 που χρωστούσε και τώρα ξαφνικά χρωστάει άλλες 100 τόσες, γιατί με τη διαφορά της ισοτιμίας ξαναβρίσκεται χρεωμένος σε ένα σπίτι που έχει χάσει ήδη την αξία των 100.000 και έχει πάει σε 60. Τέλος πάντων, ένας φαύλος κύκλος αυτή η ιστορία και γενικά στο τέλος το γαμπρό τον κουρεύει τελικά ο πολίτης ο οποίος πληρώνει σε όλα αυτά. Βέβαια, τα δύο κόμματα που διεκδικούν την εξουσία υποσχέθηκαν ότι με νόμο θα δημιουργήσουν ένα καθεστώς τέτοιο για τους δανειολήπτες που να απαλλαγούν από τα πρόσθετα βάρη. Να το δούμε μετά τις εκλογές. Απ' την άλλη μεριά έχουμε και δύο τράπεζες ελληνικές, συστημικές τις λεγόμενες, οι οποίες μπήκαν στον Έλα και μπορούν να αντλήσουν μέχρι 40 δις λόγω της ρευστότητας που αρχίζει να διαφαίνεται προβληματική από διαφόρους που σηκώνουν τα χρήματά τους και τα πάνε στα σεντούκια τους. Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι πρέπει όλοι αυτοί, γιατί με έχουν πάρει πολύ στο τηλέφωνο και μου το λένε, και τους λέω είναι πολύ πιο σημαντική η ζωή σου από τα λεφτά σου. Λοιπόν, εάν κάνουν αυτό το παιχνίδι διάφοροι, να ξέρουν ότι έχουν και πρόβλημα, γιατί όπως ξέρουμε οι ληστείες δεν είναι και λίγες στις μέρες μας και στην εποχή μας, και με αυτή την έννοια τα πράγματα είναι δύσκολα και θα πρέπει να δημιουργούν για τον εαυτό τους μεγαλύτερες δυσκολίες. Τώρα, από εκεί και ύστερα, υπάρχει και ένα μπαράζ δημοσιευμάτων των Ευρωπαίων φίλων μας, εντός εισαγωγικών πάντα, οι οποίοι μας λένε διάφορα πράγματα. Ο κύριος Σόιμπλε έχει μιλήσει για το Σπίγκελ της Δευτέρας και λέει να μην δίνουν υποσχέσεις στα κόμματα που δεν μπορούν να τις στηρίσουν. Λέει ότι δεν τίθεται ζήτημα κουρέματος και λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αποπληρωμής του χρέους. Εντάξει, όλα αυτά είναι ωραία που λέει ο κύριος Σόιμπλε, αλλά έχει μια διαφορετική άποψη του Δουνουτού, από ό,τι ξέρω, το οποίο επιχείρησε τον περασμένο Οκτώβρη να κάνει μια σύσκεψη με τους Ευρωπαίους για αυτό το θέμα, γιατί πιστεύει ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος, και η απάντηση ήταν όχι, δεν θα σας προτιμήσουμε, και δεν πήγαν εκεί οι Ευρωπαίοι να συζητήσουν και το άφησαν το θέμα στον αέρα. Και εξού βλέπουμε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να κάνει και τα κόλπα που κάνει αυτή τη στιγμή μέσω της Τρόικα. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να μην ακρηγορώ, γιατί έχουμε και πολλούς καλεσμένους να μιλήσουν εδώ μαζί μας, θα πάω ευθύς αμέσως στον πρώτο των καλεσμένων μας και βεβαίως θα έχω και τους υπόλοιπους αργότερα. Έχουμε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Νίκο Χουντή, που είναι γνωστός σας, είναι πρώην ευρωβουλευτής, είναι στέλεχος παλιό του ΣΥΡΙΖΑ, με πλούσια εμπειρία ο άνθρωπος, ήταν και υποψήφιος σε ευρωεκλογές, αλλά δυστυχώς δεν τον προτίμησαν κάποιοι που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εγώ νομίζω, πιστεύω ότι η εμπειρία του ήταν χρήσιμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτείνοντας άλλους που δεν ξέρω κατά πόσον είναι χρήσιμοι. Δεν ασχολιάσω ονόματα, απλώς το λέω έτσι, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και χρειάζεται να ξεχωρίζουμε διάφορους ανθρώπους σε όλα τα κόμματα και σε όλες τις παρατάξεις. Γιατί σας έχω πει πολλές φορές ότι ψηφίζουμε κόμμα όποιο θέλουμε, αλλά επιλέγουμε πρόσωπα που μπορούν να φανούν χρήσιμα στον τόπο και να δώσουν και σε εμάς μία ελπίδα για το αύριό μας. Λοιπόν, δίπλα του είναι ο κύριος Δημήτρης Παρασκευόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Παρασκευόπουλε. Ο κύριος Παρασκευόπουλος είναι υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά, με πλούσια δράση στην τοπική αυτοδιοίκηση, με το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, δηλαδή το κίνημα, εγώ δεν το λέω κηδισό, γιατί δεν νομίζω ότι το κόμμα σας θέλει να λέγεται έτσι, θέλει να λέγεται κίνημα από ό,τι ξέρω, έτσι δεν είναι? Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Μάλιστα. Εγώ λέω
όλο το όνομα και από εκεί και ύστερα λέω με δύο κουβέντες. Είναι το κόμμα που ίδρυσε ο κύριος Παπανδρέου τις προηγούμενες εβδομάδες μετά την αδυναμία συνεννόησης που υπήρχε με την πλευρά του κυρίου Βενιζέλου. Τώρα το πώς και το γιατί, υπάρχουν και οι δύο πλευρές και εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και ειλικρινής ανεξάρτητα από τι έχει να καταλογίσει κανείς τον κύριο Παπανδρέου για την περίοδο της κυβερνητικής του θητείας ως πρωθυπουργός. Κύριε Χουντή, εδώ γίνεται πολλή κουβέντα για τη ρευστότητα και το θέμα των τραπεζών αυτές τις μέρες και ειδικά σήμερα και με αφορμή και το ελβετικό φράγκο και την αλλαγή της ισοτιμίας που αφέθηκε ελεύθερο να εωρείται στις αγορές και που έτσι υπερτιμήθηκε και έγινε ένα προς ένα περίπου με το ευρώ. Και θέλω να μου πείτε και για τις τράπεζες και θέλω γενικά να έχω την άποψή σας πάνω σε αυτό το θέμα που το θεωρώ κρίσιμο και θέλω και οι πολίτες μας, οι συμπολίτες μας να έχουν μια εικόνα για το πού πάμε και πώς πάμε. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε. Σας ευχαριστώ και για τα καλά λόγια. Εύχομαι στον κύριο Παρασκευόπουλο προσωπικά καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρειαζόμαστε μια σοβαρή πολιτική συζήτηση και εσείς είστε έμπειρος ως προς αυτά και τα ερωτήματα που θέσατε είναι σοβαρά. Και από μια άποψη απαντούν και σε αυτή την κινδυνολογία περί Brexit, περί το θα χαθούν οι καταθέσεις και ούτω καθεξής, που δημιουργούν και μη ορθολογικές, να πω, και μιλώ για τις τράπεζες κτλ. Μη ορθολογικές συμπεριφορές, αυτό που σχολιάσετε κι εσείς, να αποσύρει ο άλλος τις καταθέσεις του και να κινδυνεύει, κατά την άποψή σας, και είναι ένα υπάρκτο θέμα. Είναι υπάρκτο αντί θέμα, να κύριε συμπεριφέρεται, αντί να συμπεριφέρεται ορθολογικά, και εγώ είμαι υποχρεωμένος να κάνω την πολιτική επισήμαση ότι πολιτικοί παράγοντες, αλλά και θεσμικοί παράγοντες που ενισχύουν αυτή την κινδυνολογία και οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση δεν κάνουν κακό στον αντίπαλο συνδυασμό. Και εννοώ δηλώσεις του κ. Σαμαρά, άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και κάποια στιγμή οι πρώτες δηλώσεις του κ. Στουρνάρα, κάποιες από τις δηλώσεις του κ. Χαρδούβελη, που δυστυχώς ως Υπουργός Οικονομικών δεν ήταν και τόσο λαλίστατο σε θέματα της αρμοδιότητάς του, τώρα έχει μπει ως προπαγανδιστής ορισμένων τέτοιων κινδυνολογικών, θα έλεγα, διαδικασιών. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που πρέπει να δούμε και να παρατηρήσουμε με προσοχή είναι το φαινόμενο, και ξεκινώ από αυτό και σωστά ξεκινήσατε, με την ανατίμηση του ελβετικού φράγκο, μας βάλουμε και τη γενική, έναντι του ευρώ. Σωστά, ας είναι και προεκλογική περίοδος, να το πω έτσι. Έχουν δεσμευτεί και τα δύο κόμματα. Και τα δύο κόμματα. Αυτό είναι καλό. Θέλω να σας πω, κύριε Παπαδόπουλε, και το ξέρετε, αντίστοιχα μέτρα, ανάλογα μέτρα, όπως θέλετε, πέρατε εδώ, λαμβάνουν πολλές κυβερνήσεις ή προτίθενται να λάβουν κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρξει μια προστασία. Όμως επιβεβαιώνει προβλήματα που έχει το ίδιο το ευρώ. Το ίδιο το ευρώ και δεν οφείλεται κατά ανάγκη στην προκειμένη περίπτωση από το τι απειλεί να κάνει η Ελλάδα ή και τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από την γενικότερη ασταθή του κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν στηρίζεται σε γερά ποδάρια το νόμισμα αυτό. Και επομένως, σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται στο πώς θα αντιμετωπίσει προβλήματα που βασανίζουν τις χώρες του ευρώ και το επίδικο που έχουμε για το χρέος, και που όπως ξέρετε, και το χρέος δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι φαινόμενο των όλων σχεδόν των ευρωπαϊκών χωρών, ακόμα και η ενάρετη Γερμανία σε σχέση με το Maastricht είναι παραπάνω. Επομένως, έχει οικονομικά προβλήματα, έχει το πρόβλημα της ύφεσης ή τουλάχιστον της στασιμότητας, για να μην μιλήσουμε σε όλους, το πρόβλημα του αποπληθωρισμού. Αυτό κατατρώγουν την οικονομική ευμάρεια της περιοχής της Ευρωζώνης. Και επομένως, πάω σε αυτό που μας ενδιαφέρει και θα ήθελα να το συνδέσω. Επομένως, αυτό που ζητάει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που ζητάνε και άλλες χώρες. Να σταματήσει η λιτότητα, να διευθετηθεί το χρέος, και μιλάω σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και η Ευρώπη να μπει σε μια αναπτυξιακή πορεία, θα είναι η απάντηση σε τέτοια φαινόμενα που θα είναι από εξωγενείς παράγοντες και δεν θα οφείλονται σε κάποιον κακό ή κάποιον καλό ως προς αυτό. Και μια κουβέντα πριν δώσω το λόγο στον κύριο Παρασκευόπουλο, γύρω από την Ευρώπη, εσείς έχετε θητεύσει μια πενταετία στην Ευρώπη και έχετε σε επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ποια είναι η εντύπωσή σας σε σχέση με τις δηλώσεις, τα δημοσιεύματα, τις απειλές? Έχετε δίκιο. Όλο αυτό το οριμαγδός των δημοσιευμάτων, λες και η Ελλάδα πάλι έγινε για αυτούς το κέντρο του κόσμου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι σε κρίση που ήταν το 12 για παράδειγμα ή το 11, αλλά αυτή τη στιγμή απλώς γίνονται εκλογές για να δούμε ποιο θέλει ο λαός να κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Ωραία. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι με αφορμή και την τελευταία δήλωση ενός ανθρώπου
που πράγματι εξαντικειμένου πρέπει να προσέχουμε τη δηλώνει που είναι ο κύριος Σόιμπλε, δεν θα αλλάξουμε τις... Ναι, έχει ένα ρόλο, έχει ένα ρόλο, ναι, κομβικό. Είναι για, άλλη μια φορά, ναι, είναι για άλλη μια φορά ένας τρόπος πολιτικής παρέμβασης. Έτσι δεν είναι, γιατί λέει μην υπόσχεστε, μην κάνετε. Δεν του υπέδειξε κανένας τι να υποσχεθεί στη δική του τη χώρα. Επομένως, διότι δημοκρατία έχει κι αυτός. Αντίθετα θα έλεγα, όταν είχε εκλογές η Γερμανία και ήθελε να είναι αρεστή προς τους φορολογούμενους, ό,τι είχε πει, είχε ζητήσει από την Ελλάδα να μην ζητάει να συζητηθεί το θέμα του χρέους και είχε ζητήσει και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι δηλώσεις του κ. Σόιμπλε, που είναι πολιτικές παρεμβάσεις, και λέω αυτή τη χαρακτηριστική, είναι πολιτικές παρεμβάσεις προσεκτικότερες από άλλη φορά, για να είμαστε ακριβείς, ή τουλάχιστον για ένα διάστημα. Θέλουν να πάρουν θέση έναντι της επικείμενης διαπραγμάτευσης. Κρύβουν, και θα το πω χωρίς να το φοβηθώ, ότι έχουν παρανομήσει. Το επαναλαμβάνω και άλλη μια φορά. Έχουν παρανομήσει σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι έχουν παραβιάσει τις συνθήκες με τα μνημόνια και τις τρόικες και θέλουν με έναν απειλητικό τρόπο να μην τους αποδοθούν πολιτικές ευθύνες. Γιατί οι ευθύνες είναι πολιτικές σε όσους αποφάσισαν όλα αυτά τα ζητήματα. Καταλαβαίνω. Και απαντώ και στο ερώτημα, με πολιτική θα είναι διαπραγμάτευση αυτή που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ και που φαίνεται ότι γίνεται, πώς να σου το πω, την υιοθετούν ή τη συζητούν με διάφορες μορφές, ομολογώ, άλλες δυνάμεις. Αλλά θα τα πούμε παρακάτω για να μιλήσουν και οι άλλοι. Κύριε Παρασκευόπουλε, εσείς ενταχθήκατε σε ένα κόμμα που ίδρυσε ο κύριος Παπανδρέου και που αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση προς την πλευρά του Προέδρου του κόμματός σας, του κινήματος, για το τι βάρος φέρει ο ίδιος προσωπικά για την υπόθεση που λέγεται ένταξη στα μνημονιακά συστήματα την άνοιξη του 10 και πώς η Ελλάδα βρέθηκε εγκλωβισμένη μέσα σε αυτό το σύστημα το μνημονιακό, που είναι ένας φαύλος κύκλος ύφεσης, ανεργίας και γενικότερα ταλαιπωρίας των πολιτών, γιατί φτάσαμε να έχουμε πολλά εκατομμύρια ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας ή πολλοί από αυτούς δεν έχουν και το καθημερινό τους να φάνε και να συντηρηθούν στη ζωή. Κύριε Παπαδόπουλε, να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία, να ευχηθώ στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία και με τη δύναμη της ψήφας τους να χαμογελάσει ο ελληνικός λαός, να ψηφίσει σωστά στις εκλογές στις 25 του μηνός για να βγούμε από τα διέξοδα που περνάει σήμερα η χώρα μας. Για να σας απαντήσω στην ερώτηση, να πω δύο κουβέντες για το ευρώ. Να πω μια κουβέντα για εσάς, γιατί σας αδίκησα. Ο κ. Παρασκευόπουλος προέρχεται από το χώρο τον τουριστικό, ασχολείται με ξενοδοχειακά και όπως είπα και στην αρχή, έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία αυτοδιοικητική στον Πειραιά, όπου και κατεβαίνει υποψήφιος τώρα για βουλευτής. Πριν να απαντήσω στην ερώτηση, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Χουντή και θέλω να συμπληρώσω ότι προ 3 χρόνια το ελβετικό φράγκο ανέβηκε πάλι 10-15% και οι δανειολήπτες το χρεώθηκαν στις τράπεζες και όσοι διάφυγαν στα δικαστήρια αθώθηκαν, δικαιώθηκαν και στις τράπεζες τους ήρθε η μείωση, τους έκοψαν το ποσό αυτό που ήταν το ίδιο θα συμβεί και το ίδιο θα συμβεί και τώρα, γιατί σήμερα οι τράπεζες θα έχουν ασφαλίσει τα δάνεια όλα, είναι ασφαλισμένα. Οπότε δεν θα χάσουν οι τράπεζες, αλλά όπως είναι με το δάνειο που χρωστάει η χώρα μας, έτσι είναι και οι Έλληνες συμπολίτες μας που χρωστάνε προς τις τράπεζες. Πάντως οι πολίτες παγιδεύτηκαν. Το κούρεμα. Θέλω να σας πω συγγνώμη, να το επισημάνω για τις ευθύνες των τραπεζών τώρα, γιατί καθόμαστε και λέμε διάφορα και αυτοί είναι στο απειρόβλητο. Έτσι δεν τους έχει πειράξει κανείς. Λοιπόν, πολύ απλά έχω να σας πω ότι όταν πήγαινε κάποιος να πάρει δάνειο, του έλεγαν πάρτο σε ελβετικό. Και τον ενέπλεκαν σε μια ιστορία που στο τέλος τη βρήκε μπροστά του ο άνθρωπος. Λοιπόν, συνεχίστε. Ακριβώς έτσι έγινε, αλλά το δάνειο της χώρας με το δάνειο των συμπολιτών μας προς τις τράπεζες είναι το ίδιο, είναι συγκινούντα δοχεία. Πρέπει να τα δούμε και τα δύο. Πρώτα να γλιτώσουμε τη χώρα, πώς θα γλιτώσει η χώρα από τη χρεοκοπία, που ήδη έχουμε χρεοκοπήσει, το βλέπουμε καθημερινώς με τις συναλλαγές που κάνουμε στις δουλειές μας, με τους ανθρώπους, με τους συγγενείς μας, με τους φίλους μας. Δεν δουλεύει τίποτα. Το κράτος γίνει αναξόπιστο. Δεν το πιστεύετε πλέον ο πολίτης. Εννοείται δεν δουλεύει η κρατική μηχανή. Περάσανε 200 νομοσχέδια και 2.000 υπουργικές διατάξεις για τη χρονολογία. Δεν ξέρεις τι σου ξεμερώνει. Ποιος επιχειρηματίας θα εμπιστευτεί αυτή τη συγκυβέρνηση που βιώνουμε σήμερα? Κανένας. Τώρα, γι' αυτό δεν μπορεί να έρθει ανάπτυξη. Τόσο το ερώτημά σας.
ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρόεδρος μας, το 1999-2000 διαχειρίστηκε μια κρίση που έσκασε πάνω του. 170 δισεκατομμύρια έλλειμμα ήταν ο κύριος Καραμαλής και είναι σαν πυρόβλητο. Δεν το συζητάει κανένας. Και τελεσίγραφος τον κύριο Παπανδρέου. Ναι, δεν το συζητάει, αλλά καθίστε σε, τώρα. Σε 24 ώρες. Σε 24 ώρες. Ο κύριος Παπανδρέου, ναι. Όταν ο Καραμαλής του είπε το Φεβρουάριο του 9 πρέπει να πάρουμε μέτρα γιατί η οικονομία πάει κατά διαβόλου, και όταν τον ειδοποίησε και ο κύριος Προβόπουλος, ο κεντρικός τραπεζίτης τότε, ότι πάμε από το 10% το έλλειμμα, ο κύριος Παπανδρέου βγήκε και έλεγε λεφτά υπάρχουν. Κύριε Παπαδόπουλε, αυτά... τη μισή φράση λέτε κι εσείς, όπως πολλοί συναδελφοί σας, τη μισή φράση. Το 6,5% που παρουσίασε ο κύριος Προβόπουλος και ο κύριος Σαμαράς ήταν 16,5%. Δεν ήταν 6,5%. Ήταν 16,5%. Και έζησε μια πραγματικότητα ο πρόεδρος τότε του Πασόκ και σήμερα του κινήματος, ο Γιώργος Παπανδρέου. Και αντιμετώπισε μόνο στην κρίση και έβαλε τα στήθια του μπροστά. Με πρωθυπουργό με 45% εκλεγμένος, ζήτησε από τον κύριο Σαμαρά το 11-12 με τον κύριο Τσίπρα που ήταν δημοπνευμιακή τότε. Ο κύριο Σαμαρά με τον κύριο Βενιζέλο στη συγκυβέρνηση ψήφισαν άλλα τρία μνημόνια και έχουμε πέσει όλοι επάνω. Δεν είναι τίποτα τυχαίο και το άδικο δεν το θέλει κανένας. Αυτό που έχει συμβεί στον Γιώργο τον Παπανδρέου, τον πρόεδρό μας, δεν έχει συμβεί σε κανένα πολιτικό. Ο μόνος που βάλει τα στήθια του μπροστά, πήρε την καυτή πατάτα της χρεοκοπίας της Ελλάδας να τη διαχειριστεί και όλοι τον κατηγορούν, δημοσιογράφοι, συμφέροντα, όλοι απέναντί του. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν είναι αρεστός στα συμφέροντα, για κανέναν άλλο λόγο. Και το κίνημα δημοκρατικών σοσιαλιστών... Κατά τη λάθος δηλαδή στην πορεία του αυτή που είχε στην Λάθη πορεία. Κάνουμε όλοι. Αλλά το λάθη, είναι να μην κάνεις λάθη στο τιμόνι και λάθη, το ρίξεις στον κρεμό. Να μην κάνεις για να... Το αυτοκίνητο. Το θέμα είναι το λάθος να μην είναι μοιραίο. Αυτό εννοώ. Δεν έκανε τέτοιο λάθος και άλλες χώρες μπήκαν στο μνημόνιο, αλλά η μετέπειτα διαχείριση των οικονομικών της χώρας μας πήγε στον κρεμό. Δεν μας πήγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Στον κρεμό μας πήγε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Μάλιστα, να πάμε και στον κύριο Χουντή. Κύριε Χουντή, δεν φοβάστε μήπως συμβεί στο ΣΥΡΙΖΑ, αν πάρει και την απόλυτη πλειοψηφία, κάτι ανάλογο που συνέβη στον κύριο Παπανδρέου το 2009. Δηλαδή, ναι. Έχετε λίγο σκεφτεί αυτή την εκδοχή, γιατί απολύτως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και επειδή ειδικά απευθύνομαι σε εσάς που ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που έχετε μία σοβαρότητα στις απόψεις σας και δεν είσαστε έτσι με επιθετικότητα, δεν αντιμετωπίζετε τα πράγματα, αλλά με περίσκεψη και με λογική που χρειάζεται δυστυχώς και που κάποιοι δεν την έχουν στις μέρες μας. Ακούστε, κύριε Παπαδόπουλε, και με την αφήγηση που έκανε ο κύριος Παρασκευόπουλος, υπερασπιζόμενος τον κύριο Παπανδρέου, αλλά με αφορμή και τη διαπραγμάτευση που θα κάνουμε. Υπάρχει πράγματι ένα ερωτηματικό που θα έπρεπε να έχει απαντηθεί. Πώς φτάσαμε στα μνημόνια, εκείνα τα μνημόνια, γιατί μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, πόσο ήταν το έλλειμμα, πόσο ήταν το χρέος, ποια είναι η διάρθρωση του χρέους, για να δούμε τι θα κάνουμε και σήμερα. Αυτή την απάντηση υποσχέθηκε να τη δώσει ο κύριος Σαμαράς, δεν την έδωσε. Επομένως, έχει ευθύνη και αυτός για τη συνέχιση αυτής της πολιτικής, παρά τη μεταλλαγή του από αντιμνημονιακό σε μνημονιακό. Όμως η ιστορία ξεκινάει από τον κύριο Παπανδρέου. Απαντώ όμως επίκαιρα. Μάλιστα. Εμείς θα ζητήσουμε να γίνει λογιστικός έλεγχος του χρέους, κύριε Παπαδόπουλε. Αυτό δεν είναι ένα κινηματικό αίτημα. Είναι μέσα από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους σύγχρονους κανονισμούς, αυτούς που συζητάμε τώρα. Διότι υπάρχουν ευθύνες, σας είπα κάποια στιγμή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έζησα όλη αυτή την ιστορία. Σύμφωνα λοιπόν με τον κανονισμό, θα πούμε γιατί φτάσαμε ως εδώ. Και μετά ποιος έχει την ευθύνη και μετά να δούμε τι διαπραγμάτευση κάνουμε. Αναφέρομαι τώρα στον κύριο Παπανδρέου. Να σας κάνω μια σφήνα σε αυτό. Ναι, ναι, κάνετε, γιατί ναι. Εγώ φοβάμαι αυτές τις ευρωπαϊκές παρεμβάσεις, γιατί από ό,τι θυμάστε και ο κύριος Άλογος Κούφης είχε πάει στην Ευρώπη και είχε πει ότι δεν είναι σωστά τα θέματα των εξοπλισμών τοποθετημένα στον προϋπολογισμό και τη φάγαμε ωραία. Από εκεί. Ωραία, και ωραία. Τα βάλαμε ως χρήματα που έπρεπε να υπολογιστούν πριν εξοφληθούν. Το ίδιο συνέβη και με τον κύριο Παπανδρέου που είπε λένε ψέματα η Αθήνα που σας έλεγε ότι σας το έλλειμμα είναι 10 ή 12% είναι 15. Θα σας πω λοιπόν. Ξέρετε, εγώ αυτό μου θυμίζει θα στα του οίκου σου που βάζει και καρφώνει στο παιδί σου γιατί δώσω. Ξέρω κι εγώ έκανε ένα μικρό παράπτωμα και ήταν να το συνετίσει τον πάστο και τον καρφώνει και πάει στο αναμορφωτήριο. Θα σας πω ακριβώς και την ευθύνη και των ελληνικών κυβερνήσεων και του κυρίου Παπανδρέου αλλά και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και της ευρωπαϊκής πολιτικής, γι' αυτό μίλησα γενικώς.
Έχω κάνει, παρακολούθησα αλλεπάλληλες ερωτήσεις και μου δώσαν απαντήσεις από την Κομισιόν γιατί ξαφνικά. Ενώ οι Έλληνες πολίτες, όλοι εμείς, τώρα τι ξέρει ο κύριος Παπανδρέου, τι ξέρει ο κύριος Παρβόπουλος και ο κύριος Καραμάλης, δεν το ξέραμε. Πήγαμε στις εκλογές θεωρώντας ότι το έλλειμμα είναι γύρω στο 6 με 7%. Ξαφνικά, 10 μέρες μετά, ο κύριος Παρβόπουλος λέει είναι διψήφιο, ο κύριος Παπακοσταντίνου λέει είναι διψήφιο, το επιβεβαιώνει. Μετά γίνεται μια νέα θεώρηση και πήγαμε στο 15,4. Ναι. Αυτό μας έβαλε στα μνημόνια. Ακριβώς. Ρωτώ, γιατί έγινε αυτό? Απάντηση, για να δείτε ότι δεν είναι καθόλου αθώα τα πράγματα. Πρώτον, των επιτρόπων. Βάλατε μέσα στο έλλειμμα του 2009 όλα τα χρέη των νοσοκομείων, δεν είσαστε υποχρεωμένοι. Ένα, παράτυπο, δεν ήταν υποχρεωμένο να το κάνει αυτό. Δεύτερο, βάλαμε μέσα στα ελλείμματα, έβαλε ο κύριος Παπακοσταντίνου, με την επίνευση και του κύριου Παπανδρέου προφανώς, τα ελλείμματα 17 δέκο, ενώ δεν όφιλε να το κάνει αυτό, ή έπρεπε να το κάνει με άλλους μηχανισμούς ελέγχου, αν θα πρέπει ή όχι να το κάνει. Οφείλω να σας πω ότι η Γερμανία και άλλες χώρες δεν τα βάζουν αυτά τα ελλείμματα μέσα, διότι υπάρχουν δικαιολογητικές βάσεις. Κάτι αντίστοιχο έχει κάνει και ο κύριος Αλογοσκούφης. Μετά, ναι, ναι, όχι, εγώ λέω τώρα, ναι. Όχι, γιατί η γενικότερη πολιτική, η προηγούμενη που ακολουθήθηκε δεν ήταν πολιτική υπερχρέωση. Αναφέρομαι, κοιτάξτε, κατάξτε, είναι το κρίσιμο σημείο, γι' αυτό λέω. Αναφέρομαι στο πώς μπήκαμε στο μνημόνιο. Όχι αν η κατάσταση ήταν όλη καλή. Εγώ, να σας πω okay, την εμπειρία μου, υπερασπιζόμενα τη χώρα μου. Είπαν για την αναξιοπιστία των Greek Statistics. Έγινε μια εξεταστική επιτροπή εκεί. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε εξεταστική επιτροπή. Να δουν αν αυτά τα πράγματα που έλεγαν οι Έλληνες ήταν ψέματα. Δεν ήρθε κανένας από το ελληνικό κράτος να εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση. Και εγώ υπερασπιζόμουν και έλεγα, εντάξει. Αλλοιώνονταν τα στοιχεία, δεν ήταν δικαιολογούς. Γινόταν και αλλού. Η απάντηση, γινόταν και αλλού, κύριε Παπαδόπουλο. Και εμείς δεχτήκαμε, με καταλάβατε, γινόταν και αλλού, ήταν συνηθισμένη τα πρακτική κτλ. Αλλά λέω τώρα στα μνημόνια. Φτιάχτηκε έτσι το έλλειμμα και όχι την γενικότερη οικονομική πολιτική. Και μάλιστα σκοπίμως, δεν το καταγγέλω εγώ, ο Ιρλανδός Υπουργός Οικονομικών που διαχειρίστηκε μετά την κρίση και που μπήκε μετά στο μνημόνιο, ούτως ώστε να εμφανίζεται ότι η Ελλάδα έχει μεγαλύτερο έλλειμμα από ό,τι είχε η Ιρλανδία για να μπούμε πρώτοι στο μνημόνιο. Και η μνημονιακή πολιτική, και τελειώνω, δεν ήταν η μοναδική αντιμετώπιση του προβλήματος του χρέους. Στον κύριο Παπανδρέου, το είχα πει πολλές φορές, είχα έρθει στην. Γι' αυτό αναφέρομαι, είχε έρθει στην Ευρωβουλή. Και δεν ήταν μόνο προς τον κύριο Παπανδρέου. Υπήρχε δυνατότητα αυτό που κάνει εν μέρη τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοποιώντας το άρθρο 122, παράγραφος 2, να ακολουθήσει άλλη χρηματοδοτική πολιτική, όχι αυτή τη δανειακή πολιτική με μνημονιακούς όρους, κύριε Παπαδόπουλο. Και δεν ήταν κάτι που απαγορεύονταν. Μάλιστα. Δεν το διεκδικήσαμε. Δεν το δώσανε. Φτάσαμε στα μνημόνια. Τώρα αυτό το αποτυχάνει. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Και οι πολιτικές ευθύνες δεν το λέω γιατί είμαστε στην προεκλογική περίοδο. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό θέλω να σας πω, στο 340 άρθρο, λέει όποιος με τις πολιτικές του έχει δώσει, έχει δημιουργήσει καταστροφικές διαδικασίες, θα αναζητηθούν ευθύνες. Επομένως, επικαλούμενος την Ευρωπαϊκή Ορθοδοξία, κατάλαβα, η οποία πιθανόν να μην είναι και η καλύτερη, λέω ότι δεν έγινε καμιά διαπραγμάτευση, δεν έγινε καμιά διεκδίκηση, το δεχτήκαμε, επομένως έχουν ευθύνες. Και για τον κύριο Παπανδρέου, ας την πω την κουβέντα. Πολύ χαίρομαι για μια σοβαρή και συνετή φωνή. Ναι. Μια κουβέντα κι εσείς, γιατί κλείνει το πρώτο μέρος και ολοκληρώνουμε μαζί, γιατί έχουμε άλλους δύο κυρίους. Να απαντήσω στον κύριο Χουντή. Το δεύτερο μέρος. Είναι άδικη η κριτική στον κύριο Παπανδρέου, ενώ αναφέρεται στον κύριο Παπανδρέου, στον κύριο Αλογοσκούφη με τον κύριο Καραμαλή, πρωθυπουργό, δεν αναφέρεται. Αναφέρεται στον κύριο Παπανδρέου γιατί όλοι με τον Γιώργο Παπανδρέου έχουν κάτι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τώρα δεν συμβαίνει. Είναι προσωπική η επίθεση τώρα που γίνεται στο πρόσωπό του, όχι από τον κύριο Χουντή, όχι από τον κύριο Χουντή, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τα άλλα πολιτικά κόμματα. Είναι δύσκολο να δημιουργήσει, είναι εύκολο να κρίνει. Αυτό κάνει ο κύριο Χουντή τώρα. Μου έλεγε ότι για να πέσει ένα αεροπλάνο πρέπει να γίνουν απανωτά πολλά λάθη. Εγώ πιστεύω ότι δυστυχώς ο κύριος Παπανδρέου, και το λέω χωρίς να θέλω να πάρω θέση κομματική, ως πρωθυπουργός τότε έκανε πολλά λάθη. Δεν έκανε μόνο ένα λάθος. Δηλαδή δεν είναι ότι είπε λεφτά υπάρχουν. Έκανε δεν και άλλα λάθη. Είπε θα υπάρχουν λεφτά όταν υπάρχει λοιπόν, ανάπτυξη, όταν θα σας κάτι, υπάρχει διαφυγή. Το σημαντικότερο λάθος του ήταν ο Υπουργός Οικονομικών που έκανε. Το σημαντικότερο λάθος. Η κριτική μου δεν είναι στον κύριο Παπανδρέου, αν τα λεφτά υπάρχουν. Η κριτική μου είναι και στον κύριο Παπανδρέου, ακούστε. Ξαναλέω και τραβάω τη διαχωριστική γραμμή και στον κύριο Παπανδρέου και στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Βενιζέλο και όσους υπερασπίζονται ότι οι μνημονιακές πολιτικές δεν υπήρχε εναλλακτική λύση. Κατάλαβατε και τίποτα από αυτό. Εσείς θα φύγετε από το μνημόνιο, θα φύγω από την Ευρώπη. Από το μνημόνιο.
Πώς. Κοιτάξτε, το μνημόνιο, προσπάθησα να το πω πριν, αλλά ίσως δεν προσέχετε και θέλετε προσέχω, να... Προσέχω, το μνημόνιο, κύριε Παρασκευόπουλε. Θα πάμε να ακούστε, 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 ακούστε λιγάκι, λιγάκι, με συγχωρείτε, ναι, ναι. Αξίζει τον κόπο. Το μνημόνιο είναι έξω από το συνταγματικό μας δίκαιο. Είναι έξω από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν προβλέπουν οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μνημόνια, κύριε Παπαδόπουλο. Υπάρχει ένας που δεν το θέλει, κύριε Χούντα. Όχι, όχι, υπάρχει ένας που δεν το θέλει. Καταρχήν να το διαπιστώσουμε. Καταρχήν να το διαπιστώσουμε. Το μνημόνιο είναι μια διεθνή σύμβαση η οποία παρανόμως εγκρίθηκε από 150 τόσους βουλευτές και όχι από 180. Το λέει το Σύνταγμα. Η μία παρατήρηση. Το λέει το Σύνταγμα. Το λέει το άρθρο 36 για να λέω και αυτό. Αν πείτε το έχουν κουρελιάσει το Σύνταγμα. Στη συνέχεια το κουρελιάσαν. Το ένα είναι αυτό. Άρθρο 36 παράγραφος 2. Και άρθρο 28, παράγραφος 2 και 3, περί λαϊκής κυριαρχίας, εθνικής κυριαρχίας και δημοσιονομικής παρέμβασης με διεθνείς συμβάσεις, όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, είναι μια διεθνή σύμβαση. Δεύτερο, το μνημόνιο και η Τρόικα είναι παράνομα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, γιατί για να μπαίνει το δούνου του, που λέμε νομίσματα, γιατί είναι νόμισμα μέσα σε αντίνετε ευρωζώνη, έπρεπε να υπάρξει συναπόφαση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του οποίου ήμουν μέλος, σύμφωνα με το άρθρο, θα λέω διάφορα άρθρα, για να τεκμηριώσω, 218 παράγραφος 6, και δεν έγινε αυτό, και έχει ευθύνη η Κομισιόν. Τρίτο, στο περιεχόμενο του μνημονίου, κύριε Παρασκευόπουλε, το πνεύμα του μνημονίου, ζητάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το δούμε, του μπορεί να ζητάει τη μάνα του και τον πατέρα του, το ξέραμε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κομισιόν, η μεν Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ είναι για την νομισματική πολιτική, βλέπουμε τα ζητήματα και τη σταθερότητα των τιμών, ζητάει παρεμβάσεις στη δημοσιονομική πολιτική, πράγμα που εντοπίστηκε ότι παρανομεί, ο εισαγγελέας λέει πρέπει να φύγει. Η δε Κομισιόν, ο ρυθμιστής του ευρωπαϊκού δικαίου, ζητάει και παρεμβαίνει σε ζητήματα που δεν είναι τη αρμοδιότητα, δηλαδή ποιοι θα είναι τη μισθή, τα ασφαλιστικά κ.ο.κ. Έχουν παραβεί τα όρια. Αυτό ήθελα να σας πω. Επομένως, το μνημόνιο είναι μια παρανομία. Αυτή την παρανομία λοιπόν εμείς θα την άρουμε χωρίς να είμαστε εκτεθειμένοι απέναντι στις υποχρεώσεις μας. Λοιπόν, αυτό είναι για λαϊκή κυριαρχία. Εγώ χαίρομαι. Ναι, αλλά σας λέω όμως, σας είπα όμως, για να γίνει διαπραγμάτευση πάνω σε μια διαφορετική βάση. Ευχαριστώ πολύ δύο πολιτισμένους άνθρωπους για μια πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ και τον κύριο Χουντή ιδιαίτερα που μου έκανε τόσες πολλές εξηγήσεις σοβαρές και είναι αυτό που εννοώ και όταν σας λέω εγώ ότι πρέπει να σκεφτόμαστε ποιον ψηφίζουμε, γιατί οι άνθρωποι που ξέρουν τα θέματα μπορεί να λύσουν τα προβλήματα διαφορετικά από άλλους που δεν τα ξέρουν. Όμως ευχαριστώ και τον κύριο Παρασκευόπουλο, γιατί άνθρωποι με εμπειρία που είναι μέσα στην αγορά με τοπική, με αυτοδιοικητική πείρα είναι και αυτοί εξίσου χρήσιμοι, γιατί ξέρουν τον Πειραιά, ξέρουν το πώς λειτουργεί η αγορά και αυτά είναι χρήσιμα από το να μπαίνουν στην πολιτική και να βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να πούν τίποτε ούτε πολιτικά ούτε από πλευράς ουσίας αγοράς. Μια κουβέντα, κύριε Παπαδόπουλε, και εγώ σας ευχαριστώ. Απλώς λέω ότι προσπαθώ να πω ότι αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αοριστολογικά πράγματα ή είναι τεκμηριωμένες απόψεις. Προσπάθησα να σας πω. Με γνώση και αποφασιστικότητα πάμε να διαπραγματευτούμε αυτά που τα δίκαια μας και να μην περάσει η χώρα μας. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας, θα σας στηρίζουμε. Με ψήφο ανοχής, αν δεν πάρετε απόλυτη αυτοδυναμία, θα σας στηρίξουμε. Δεν θα ζητήσουμε θέση, ούτε την παροχή, ούτε καρέκλες, τίποτα. Για να δούμε. Το για το καλό της χώρας. Να μας δώσει δύναμο λαός να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο κυρίους που ήταν κοντά μας στο πρώτο μέρος εκπομπής. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με άλλους καλεσμένους.